Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μεγαλύτερο talk show της Ελλάδος. Γιάννη, λίγο την παλίτσα, γιατί έχει κάμερα πίσω. Απόψε μαζί μας έχουμε έναν τύπο που το ματώνει το διχτάκι. Γεννημένος σε κακόφημες γειτονιές της Θεσσαλονίκης, μεγαλωμένος στα ανοιχτά γηπεδάκια πίσω από το Χαριλάου, με τα πρώτα του τρίποντα να μπαίνουν στο εκεί που μεγαλούργησε ο θεός του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης. Απόψε λοιπόν μαζί μας, τώρα ξεκινάς και γράφεις. Ό,τι είπαμε πριν. Απόψε λοιπόν μαζί μας για μια άκρος μπασκετική ψηλή κουβέντα. Ο αδερφός του Λευτέρη Μποχορίδη που παίζει στο Παναθηναϊκό, ο γνωστός σε όλους μας, Νίκος Μποχορίδης. Γράψε, γράψε. Πώς είμαι, δεν με είπες. Πολύ όμορφος, όπως πάντα, κάτσε. Η μάνα μου τα αυτή. Ω, κάτσε λίγο ένα λεπτό μόνο. Ναι. Δεν ξέρω να το βάλω θόρυβο. Για δες. Περιμένεις μηνύματα, έχεις συνειδητοποιήσει ότι είσαι στην εκπομπή. Μήπως δεν είναι η δουλειά σου. Το μπαλάκι, παρακαλώ. Εσύ περίμενες την πάση την πρώτη, ε. Σε έβγαλα τα screen και την πήρες με τα χέρι με χέρι. Τίμιος. Ας τα όπια τα ξόπ. Να τελειώνουμε τώρα με αυτό. Ξεκινάμε. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε κατευθείαν δυναμικά. Πολύ ωραίο παπούτσι, γυαλίζει. Ποτέ ζούλα σου. Δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ, ποτέ να βάλω. Ποτέ. Μπέσα. Μπέσα για μπέσα. Νιώθεις λίγο σαν το Θανάση Αντετοκούμπο. Όχι. Αυτό σπηδάει πιο ψηλά από μένα. Συγχαρητήρια. Τίμιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθείς NBA, επειδή πιάσαμε Αντετοκούνμπο, λίγο έτσι καλούς παίκτες. Παρακολουθείς NBA. Δεν έχω τέτοιο. Δεν προλαβαίνεις. Δεν έχω πληρώσει. Δεν έχω πληρώσει. Τέτοιες ώρες κοιμάσαι για να προλάβεις την πρωινή προπόνηση, για ποιο λόγο. Δεν έχω πληρώσει το τεσπορ. Αυτό μόνο. Έτσι απλά. Το Ηράκλειο δεν πληρώνει, αυτό θες να μας πεις. Τα φιλιά μου στον πρόεδρο, θέλω να τα δώσεις λίγο, σε παρακαλώ. Από τους καλύτερους ανθρώπους. Απλά περιμένω ακόμα να έρθει λίγο το έμβασμα. Δεν είναι τίποτα. Αν θέλει να κάνει κάτι. Ναι, άμα θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν. Υπάρχει ταβάνι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Για μένα δεν υπάρχει πάντως. Για τον Γιάννη, εντάξει, πιστεύω ότι έχει φτάσει το ταβάνι του, ήταν τυχερός. Ως εκεί. Και πολλοί ήταν. Έχετε παίξει ποτέ μαζί συμπαίκτες? Έχουμε παίξει αντίπαλοι. Αντίπαλοι. Προ-NBA, φαντάζομαι. Προ-NBA. Με NBA δεν πρόλαβα να πάω. Προ-NBA. Από μπασκετική οικογένεια είσαι, να πάμε λίγο στα δικά σου τώρα. Όχι, ο πατέρας μου ήταν Παλαιστής. Από αθλητική οικογένεια είσαι. Από αθλητική είμαι, ναι. Ο πατέρας σου Παλαιστής. Ναι. Η μητέρα σου. Αντέχει τους Παλαιστές. Αντέχει τους Παλαιστές. Ναι, αυτό ήταν. Έχεις έναν αδερφό. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό. Μικρότερος, μεγαλύτερος. Πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί. Ναι. Ο αδερφός σου παίζει μπάσκετ κι αυτός. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω αν μπορώ να σε βοηθήσω με τις λεπτομέρειες που σου έχω δώσει. Γιατί ασχολήθηκες με τον μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Και όχι, ας πούμε, με καποέρα, με χάντμπολ, κάτι άλλο. Γιατί είμαι πάρα πολύ όμορφος. Έχει κάποια σχέση αυτό? Το πιο σημαντικό. Για τον μπάσκετ τουλάχιστον. Για τον μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη να πούμε ότι είσαι. Βαθιά μέσα, τα έχουμε πει μέσα, τα είπα και στον πρόλογο. Δεν σηκώνουμε πολλά-πολλά. Ξέρεις τώρα. Είσαι καρντάς έτσι δυνατό. Ναι, ναι. Σαλόνικα να πούμε, χαλαρά. Μιλάς με τέτοια μέσα. Μπακλαβάς γωνία, τρίκλο ταψί. Τα έχουμε όλα αυτά, ρε παιδί μου. Σουμπαδιά, ζακουλέψου. Τουμπαρέ. Αυτά. Δεν τα μάθεις όλα με τη μία. Ανέβεις και πάνω λίγο. Αυγείς από τον νησάκι σου. Το περίμενα θα το πεις αυτό, γι' αυτό το προσπερνάμε. Στα 28 σου πλέον. Έφτασα τόσο, Είσαι. Είσαι 28. Πιστεύεις είσαι στην πιο όριμη ηλικία σου μπασκετικά αυτή την περίοδο? Προφανώς και όχι. Όχι. Πότε θα πιστεύεις εδώ τώρα. Δηλαδή. Σε έχουν ξανακαλέσει εκπομπή? Πάρα πολλές φορές. Και. Δεν πήγα. Δεν πήγες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ένα λίγο. Λοιπόν, ξεκίνησε από τον Άρη σχετικά. Στα πρώτα σου βήματα, τα πρώτα σου σουτάκια τα έκανε εκεί, τα πρώτα σου screen τα πήρε εκεί. Δεν τα θυμάμαι τα πρώτα μου όλα αυτά που λες. Παιδοεφηβικό Άρη. Συνέχισα εκεί τα πεινά. Πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος, σωστά. Όχι. Τρίτο, βγήκαμε τριπλή ισοβαθμία. Με τριπλή ισοβαθμία. Σαν πρώτη στι καρδιέ μα ήσουν. Και εγώ σαν πρώτο είμαι. Σαν πρώτο. Ήσουν καλό παίκτη μικρό. Τίμια πε μου, τίμια μπέσα. Ήσουν καλό παίκτη. Ταπεινό. Όπω τώρα. Τώρα δεν είναι ταπεινό. Έχει άγχο, θε να χαλαρώσει, θε να κάνουμε διαφημίσει, μήπω κάτι. Ρίξε ένα break, σου παρακαλώ, και είμαστε καλά. Δεν θέλουμε ακόμα. Ξεκινά λοιπόν από τον Άρπεδο εφηβικά. Δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπω μα είπε. Μετά μακεδονικό. Σωστά τα λέω. Καλά το πα. Έχει ψάξει πολύ, ε. Μετά μακεδονικό. Τι έγινε, Θανάση. Μετά μακεδονικό, συνεχίζουμε εμεί. Μακεδονικό, μίλησέ μου. Πόσο χρόνο πήγε εκεί πέρα, 18, 19. Πήγε για σπουδέ. Στο Μακεδονικό. Ναι, επειδή είναι στην Κοζάνη η ομάδα, γι' αυτό λέω. Μήπως πήγε. Θεσσαλονίκη ήταν, είσαι αδιάβαστο. Τότε ήταν Θεσσαλονίκη. Φύγανε γιατί χρωστούσαν και είχα ρίξει πιστόλι παντού. Αλήθεια. Και συνεχίζει να ξεμάσει το πιστόλι, μην νομίζει δηλαδή. Ναι. Όχι, μα αφήσανε, ρε. Ακόμα. Και μετά το μεγάλο. Χάνω τα λόγια μου. Και μετά το μεγάλο άλμα στο εξωτερικό. Στην Τζέσεκα. Σόφια. Σόφια. Ήταν δίπλα στη Βουλγαρία. Δεν την πετύχαμε. Πώς πήρες αυτή τη μεγάλη απόφαση να πας στο εξωτερικό? Ήταν τόσο πολύ... μακριά, με λεωφορείο πήγαινες, με αμάξι, κάθε μέρα που ξυπνούσα από τη Θεσσαλονίκη, Σόφια. Πήγαινε, έλα, ήταν εκτελαστικό, ήταν. Συνέχεια, και είχαν φοιτητικό. Ναι. Είχανε κατέβει σκάουτερ να σε δουν ή μόνος σου? Πρέπει να ήταν δύο από ψισταριά. Ένας πρέπει να είχε σίγουρα ρακές. Ο τέταρτος δεν θυμάμαι τι ήταν. Να θυμίσουμε ότι είσαι επαγγελματίας παίκτης μπάσκετ και αυτά που λες για θα μείνουν. Για τότε, εντάξει. Τώρα πίνω μια σου τόσο κι αν. Α, ωραία. Δεν τίποτα. Ξέρεις, από το μαγαζί σου δεν είναι τίποτα. Αυτά λοιπόν για εμάς, για να χαλαρώσεις. Ένα νεράκι εδώ για το καλό. Τα ρακάκια από τον καπετάνιο, όποιο βλέπει Crete TV, ξέρει από την Crete TV, καταλαβαίνει ποιο είναι. Δεν έχω δει ποτέ Crete TV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, ρε. Το κάτω άκουσα κι εγώ. Μου είπες να λέω ότι θέλω όμως. Συνεχίζουμε. Έχουμε κάτι. Είχαμε μείνει στη Βουλγαρία λοιπόν. Στη καριέρα σου που είχες πάει στο εξωτερικό. Κάτι δεν πήγε καλά, γυρνάς πίσω, μπλα μπλα μπλα, παίζεις πάλι στο Κιλκίς πας και μετά από τον Κιλκίς ξεκινάς εθνικές κατηγορίες συνέχεια. Β, Εθνική, Α2, Α1, τα έχουμε διαβάσει σωστά. Ανεβαίνουμε, ρε, πάμε προς τα πάνω. Τα έχουμε διαβάσει σωστά. Έτσι νομίζω, αν θυμάμαι. Ωραία. Καλά. Χρόνια περάσαν από τότε. Μεγάλη καριέρα μέχρι στιγμής έχεις κάνει. Τεραστίου διαστάσεων. Κάθε χρόνο αλλάζεις ομάδα, γιατί δεν στεριώνεις πουθενά. Δεν στεριώνεις. Είμαι ανήσυχο πνεύμα. Αυτό ισχύει, ισχύει κάτι άλλο. Εύχομαι να μην είναι υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Υπάρχει ο χαρακτήρας σου έτσι. Βλέπουμε πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, τώρα ο παπάς είναι περίεργος χαρακτήρας. Ναι. Είσαι κάτι τέτοιο εσύ στις μικρότερες κατηγορίες. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου ότι είναι κάτι τέτοιο? Όχι. Είσαι καλό παιδί μες στο γήπεδο? Όχι. Έχεις βρεθεί ποτέ σε τσακωμό? Πολλές φορές. Και ξεκινάς εσύ ή. Ή. Κατάλαβα. Ναι. Δεν θυμάμαι, μη σου πω και ψέματα. Στις Σέρες, τι έλεγε, Ποριόπουλος. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Δεν τον ξέρεις? Όχι. Θα έπρεπε. Είναι τώρα προπονητής των Νικάλος Σερών. Τότε ήταν στο Πανσεραϊκό που πήγες. Τα έκανες τώρα εδώ, αχταρμά τα έκανες. Ζήσε τη ζωή σου, πουλά το κορμί σου. Πάμε, επόμενο. Άμα δεν μπορείς, πες να βρεις άλλους συνεργάτες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. 13-14 στον Όφη. Μαγική χρονιά. Σωστά. Ναι. Μίλησε μου λίγο για αυτήν την ομάδα. Δεν έχω λόγια. Αυτή η ομάδα ήταν η καλύτερη παρένθεση της ζωής μου. Αλήθεια το λες όλο αυτό? Να καταλάβεις μόνος σου, δεν με νοιάζει να θα καταλάβεις, αν λέω αλήθεια. Καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι. Ήταν μια μαγική χρονιά. Περνούσατε καλά, φαινόταν αυτό προς τα έξω όταν βγαίνατε. Και προς τα έξω έξω όμως. Ναι, ναι. Και μέσα στο γήπεδο φάνηκε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μέσα στο γήπεδο πήγατε καλά. Το σώσαμε το τρένο. Στο τέλος. Σώθηκε. Σώθηκε. Για άνοδο δεν πηγαίνατε στην αρχή? Κάτσε λίγο να πάρω ένα τηλέφωνο Τακιανό, γιατί δεν θυμάται, ρε, να μου πει. Α, δεν το έχω, συγγνώμη. Είναι εδώ και ο τότε συμπαίκτη σου, Γιάννης Γιλιανός. Να δώσουμε χειροκρότημα ή να το αφήσουμε έτσι το παιδί? Πώς αισθάνεσαι? Έχω αρχίσει να ζεσταίνομαι. Το είχα πει. Άνοιξε το φερμουάρ. Να ανοίξει λίγο το. Α, χαλάρωσε. Πολύ ωραία. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν? Τι κάλτσες δεν είπες τώρα, το λέμε οι δυο μας. Οι κάλτσες είναι... Βγαίνουν σαν τρικό ή όχι? Ναι. Εντάξει, πάμε. Από το μαγαζί που ψωνίζεις και εσύ, ψωνίζω και εγώ. Άψογο το μαγαζί, θέλω λέω, να είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί.
Πώς αισθάνεσαι που σε δηλώσει σου πριν έρθει στον Όφη, ναι, εκείνη τη χρονιά, είχες πει ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ το όρομα του Όφη. Ακούς και εσύ τι είχε πει. Υπάρχει σοβαρό πλάνο και την επόμενη χρονιά διάλυσε Όφη. Θες να στο αιτιολογήσω. Ναι. Ήμουνα σε ένα πιτσόμπαρο και γλεντούσα που έχω κλείσει αυτή τη μεταγραφή και περίμενα ένα τηλεφώνημα. Το θυμάμαι τώρα σαν χθες. Αν συγκινηθώ δεν σε πειράζει. Όχι. Το μεγάλο όραμα ήταν ότι θα βρισκόμουν με ένα αδελφικό μου φίλο. Στην πορεία αδελφικός ή από τότε ήταν? Ήταν επειδή κάναμε μαζί φαντάρι. Πήξαμε στη Σκοπιά. Πολύ Σκοπιά. Και το μεγάλο όραμα ήταν αυτό, ότι είχαμε ονειρευτεί να γίνουμε συμπαίκτες. Αυτό το τηλέφωνο χτύπησε γύρω στις 2.30 με 3 ώρα το βράδυ. Οπότε δεν θυμάμαι πολλά από το τηλέφωνο. Και τελικά το μεγάλο όραμα πραγματοποιήθηκε. Και ήρθε στον Όφη. Γίνανε, ναι, συμπαίκτες. Γίναμε. Το διαλύσαμε, κύριοι, φύγαμε. Και τώρα ξαναήρθαμε στο Ηράκλειο. Μέχρι τέλος δεν ήσουνα. Πριν διαλυθεί και φύγαμε. Ναι, μέχρι, ναι, τέλος χρονιάς, όλα κανονικά. Ναι, όλο. Το διαλύσαμε καλοκαίρι, αν μπορούμε να πάμε ο καθένας Μύκονο, Χαλκιδικίας. Τα ξέρεις αυτά, δεν είναι τίποτα. Στη Μύκονο έχεις σπίτι? Έχω απέναντι του Γαλάτι. Ναι. Ναι, είναι γείτονα. Βγαίνει το πρωί, είναι... Πώς είναι αυτή η γειτονιά εκεί πέρα? Ταπεινά, ήσυχα. Εντάξει, τα γνωστά μου, ρε. Ψινάκι πετάγεται καμιά φορά. Έρχεται. Ναι. Μίλησε μου λίγο για τη showbiz. Μόνο από βάρκα όμως. Λίγο για τη showbiz που έχει ζήσει στη Μύκονο. Τι να σου πω, θες τώρα 4 εκπομπές. 4 εκπομπές. Δεν είναι αυτά για σένα, θα τα βρούμε σιγά σιγά. Δεν έχουμε τόσο χρόνο. Δεν ξέρω αν ήξερες και το γόντι. Δεν ήξερες. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Α, θες σε λίγο να πούμε στο. Γιατί είναι γι' αυτό Μύκονο, Πάρο, ιστορίες. Πες μου λίγο για το γόντι. Δεν ήξερες όμως, δεν έχεις κάνει την έρευνά σου. Πες μου, μίλησε μου. Μετά θα σου μιλήσω, δεν θέλω τώρα. Πάμε. Φέτος Ηράκλειο, να τα πούμε αυτά. Ευτυχώς είναι νωρίς ακόμα. Με τον αδελφικό σου φίλο. Ναι. Τον Ιωάννη Λιανό, πώς τον φωνάζω εγώ. Συγκινημένος και πάλι. Περιμένει χειροκρότημα, δεν θα δώσουμε. Ναι, μην το δώσετε, μην το δώσετε, γιατί θέλω να είναι ταπεινός. Ήρθες εδώ επειδή είχες καλή πρόταση ή είσαι ερωτικός μετανάστης? Την ερώτηση δεν έχω καταλάβει απλά. Ήρθες στο Ηράκλειο επειδή σου έγινε πολύ καλή πρόταση ή είσαι ερωτικός μετανάστης? Μάλλον επειδή είμαι ερωτικός μετανάστης. Τίμιος. Δεν μπορούσα να πω κάτι άλλο στην κάμερα. Και εσύ χειροκροτά. Ναι, πάμε λίγο, ένα καλό ήταν αυτό. Ναι, το παιδί, ναι, μπράβο. Τρως παντόφλα? Εντάξει τώρα, γελάνε οι πέτρες. Εννοείται πως τρώω. Τρως παντόφλα. Κανονικά εκεί πέρα, ε. Ευτυχώς είναι μικρό το νούμερο. Γιατί γελάς? Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας φέτος, θέλω να μου πεις. Αρχικά. Και ο δικό σου, πρώτα θέλω να μου πεις το δικό σου στόχο. Δεν άσπρο πρώτα το δικό μου, δεν σωστό. Δεν σωστό. Μίλησέ μου πρώτα για το στόχο της ομάδας και μετά το δικό σου στόχο. Πρώτο στόχο η ομάδα έχει να ελαττωθεί παντόφλα που τρώω. Το έχουν βάλει στόχο. Σε αφήνεια στο να πηγαίνει προπονεί, να πηγαίνει. Προπονεί με αφήνει. Έχουμε ένα timing. Ευτυχώς είναι ο Γιάννης που με προσέχει και με πηγαίνει, με φέρνει σπίτι. Να μην παρεκκλίνουμε. Στα παιχνίδια εκτός έδρας έρχεται και αυτή μαζί. Στα παιχνίδια εκτός έδρας, ε. Ευτυχώς έχουμε παίξει μόνο ένα τώρα. Στο επόμενο δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρεις, ε. Μπορεί, υπάρχει περίπτωση να μην σε αφήσει, ας πούμε. Μπορεί να έρθει και αυτή. Υπάρχει ζήλια επειδή έχει δώσει δικαιώματα ή είναι ζηλιάρα? Όπως με βλέπει, καταλαβαίνει. Έχει δώσει δικαιώματα. Όχι, δεν έχω δώσει δικαιώματα. Είμαι πολύ ωραίο παιδί. Ξημερώματα, δίνει δικαιώματα. Στόχος της ομάδας, πες μου τώρα. Λίγο σοβαρά να μιλήσουμε για την ομάδα. Τη μεγαλύτερη, ναι, ομάδα του νησιού. Αν και δεν είναι πλέον στην Α1, αλλά είναι η μεγαλύτερη. Πιο ιστορική. Ναι. Υπάρχει κάποιο στόχο ή απλώς παίζετε μεταξύ σας? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω σε εσένα. Υπάρχει στόχος, εσείς ξέρετε ότι υπάρχει στόχος. Αν με βλέπεις Κυριακή βράδυ εκεί που πρέπει, υπάρχει στόχος. Πώς φάνηκε. Κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνει κανείς, κατάλαβε ο παρουσιαστής. Ναι, δεν καταλαβαίνει, ναι, ρε. Έγινε. Φαντάζομαι ήρθες εδώ πέρα, σου δώσαν λεφτά, σε κάναν αρχηγό κατευθείαν όλα. Σαν καλύτερη, σαν μικρή αρχηγό. Αν εξαιρέσεις τα λεφτά και τον αρχηγό, όλα τα έχουμε κομπλέ. Τι θέση παίζεις? Δεν μπορώ να σου πω. Πες να μάθει όλοι αυτοί που μας παρακολουθούν. Μα δεν υπάρχει αυτή η θέση, είναι. Δεν γίνεται. Είσαι playmaker λοιπόν, θα το πω εγώ. Και κάτι ακόμα βάλε. Point guard, shooting guard. Όλα μαζί. Όλα. GVGA, CVGA, όλα μέσα. Άσος 2-3. Ναι, ναι, πας παρτού. Παίζεις σε χαμηλά σχήματα ψηλό, σε ψηλά σχήματα κοντό, τι κάνεις? Βασικά παίζω σε όλα τα σχήματα. Σε όλα τα σχήματα είσαι μέσα, βασικός. Ναι. Παίρνεις το τελευταίο shoot ή κάνεις την τελευταία κρίσιμη πάσα? Καταλάβαμε όλοι. Παίρνεις το τελευταίο shoot. Αν και πέρυσι δεν ήσουν στην ομάδα. Αυτοί χάσανε. Λογικό. Ενώ μπορούσες να έρθεις από τη στιγμή που βρισκόσουν σε μια σχέση. Δεν μπορούσα να έρθω. Δεν μπορούσες να έρθεις. Πέρυσι λοιπόν δεν ήσουν στην ομάδα του Ηρακλείου. Αλλά έχεις ακούσει, φαντάζομαι σίγουρα, τι υπήρχε πέρυσι, πρόπερσι, τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος που ήρθες, τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει, πέρα από τον ερχομό σου? Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία της ομάδας. Ναι.
Διοικητικά από πάνω μέχρι κάτω, πώς. Διοικητικά όχι, όχι, αλλά έχουν αλλάξει φιλοσοφία και αυτά που θέλουν. Καταλάβανε και από τα λάθη τους. Θες να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Νομίζω ότι φαίνεται στο γήπεδο η αλλαγή που έχουν κάνει. Δεν χρειάζεται να παιδιά, πω. Δηλαδή, πράξεις, για τα παιδιά που δεν, που δεν έχουν έρθει ακόμα στο γήπεδο, αλλά θέλουν να έρθουν. Νομίζω ότι αξίζει να έρθουν για να δουν αυτή τη διαφορά. Και ειδικά κάποιοι που βλέπανε πέρσι πώς ήταν η ομάδα και πώς είναι φέτος, θα καταλάβουν αμέσως τη διαφορά. Ασχέτως νίκης ή ήττας. Εννοείς το κλίμα της ομάδας, εννοείς ναι. κάτι άλλο. Είμαστε και άλλα 4 παιδιά που έχουν συνεπάρξει συμπαίκτες. Παλιότερα. Παλιότερα στον Όφη και οι 4. Ναι. Παιδιά που έχουν μείνει έχουν πολύ καλή νοοτροπία. Γενικά μας αγκαλιάσανε και εμάς που ήρθαμε εδώ πέρα. Αναγκαστικά, αφού βασική ήρθατε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά προσαρμοστήκανε. Και τελικά. Θα δούμε, είναι νωρίς ακόμα. Θα δείξει. Ναι. Τώρα που μιλάμε λίγο σοβαρά, είσαι φαίνεται ότι έχεις πυγμή, ρε παιδί μου. Είσαι καλό παιδί. Το αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Το καλό παιδιού. Στις προπονήσεις, στο γήπεδο, όλο αυτό το κλίμα. Χρειάζονται καλά παιδιά ή χρειάζονται και μερικά κολόπεδα μέσα στο μπάσκετ, ας πούμε. Συσσαγωγικά πάντα τα κολόπεδα. Κολόπεδο πρέπει να είσαι με τους αντιπάλους, είναι η γνώμη. Ναι, με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Με τους συμπαίκτες σου πρέπει να μπορείς να βγεις μπροστά και να το νιώθουν ο ένας για τον άλλον. Εσύ βγαίνεις μπροστά. Βγαίνουμε όλοι μπροστά, χρειαστεί. Όχι μόνο εγώ. Αυτό είναι το καλό με αυτήν την ομάδα, ότι έχουμε περάσει και δύσκολα όλοι μαζί και ξέρουμε πώς είναι. Α, τα παλιά χρόνια εννοείς που ήσασταν τέσσερις μαζί που. Μπλα μπλα μπλα. Με τον κύριο Τακιανό. Ναι, μωρέ. Ας μην τα θυμηθούμε τώρα αυτά. Για καλό σου. Τι πιστεύεις ότι στο report scouting ή στο scouting report, όπως μπορείς να το λες εσύ. Πες εσύ όπως, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Οι αντίπαλοι προπονητές σε τι εστιάζουν πάνω σου. Όταν, ας πούμε, προχθές παίζατε με την Ελευσίνα. Την Τετάρτη που είδανε βίντεο της Ελευσίνας η ομάδα, τι εστιάσαν πάνω σου. Δεν το είχα και μαζί μου το scouting report, γιατί μου το δώσανε. Επειδή έχουμε καλές σχέσεις με την ομάδα. Τίποτα. Στο πίκερο λέγανε άμα το πάρει κατευθείαν να κάνουμε το σταυρό μας. Στο μπάσιμο λέει κλείσει τα μάτια. Στο τρίποντο φτού φτού μακριά από εδώ. Αυτό μου είπανε μόνο. Δεν θέλω να μπουν σε λεπτομέρειες. Τι άλλο μπορεί να είπανε. Σε παίζουν overplay σε όλο το γήπεδο ή σε αφήνουν να κατεβάσει την μπάλα και μετά. Με παίζουν από τα αποδυτήρια. Από τα αποδυτήρια, Ναι. Βάζω ένα πάνω σου. Εγώ βάζω το Γιάννη πάνω τους και με ανοίγει το δρόμο και περνάω από τα αποδυτήρια. Βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι, προ-τελευταίο βασικά, γιατί είμαστε και live εκπομπή. Προ-τελευταίο παιχνίδι με την Ελευσίνα εντός έδρας. Δεν τα πήγες πολύ καλά. Τελευταίο ήταν. Δεν τα πήγες πολύ καλά. Τελευταίο ήταν, δεν ήταν προ-τελευταίο. Μεθαύριο δεν παίζεις τα αγώνα. Πότε, μεθαύριο την Κυριακή. Εμείς θα προβληθούμε την άλλη Πέμπτη. Ένα-ένα μου τα λέτε. Περίμενε, εσύ αύριο να βγεις. Ναι, κατευθείαν. Εγώ τώρα νομίζω ότι βγαίνω, ρε. Έτοιμος ήμουν. Για πες ξανά. Γιάννη, πες μου λίγο τις μέρες ξανά. Προτελευταίο είναι. Σε αυτό το παιχνίδι τι θα έχω κάνει. Με ποιον παίζετε τώρα. Με τον Παγκράτη παίζω. Ωραία. Ωραία, θα το φτιάξω εγώ. Α, το φτιάξω εγώ. Σου πω εγώ τι θα έχω κάνει. Θα το φτιάξω εγώ. Με τον Παγκράτη παίξατε προχθές. Δεν ξέρω. Κερδίσατε. Έτσι θέλω να πιστεύω για το καλό σου. Τα πήγες καλά κλασικά όπως στα εκτός έδρας πάντα ξέρεις. Μην το πας ταπεινά, μην ξυγιέσαι. Όπως πάντα ξέρεις τι να κάνεις στα εκτός έδρας. Να... Πήρα το όπλο μου και πυροβόλησα. Πες το. Πήρες το όπλο σου, πυροβόλησες. Κάντε μου σαν. Έχεις βοήθεια από τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου. Δηλαδή είναι μια ομάδα πάνω σου στημένη ή γενικά ο κόουτς Μακράκης έχει. Είδες πως τον έφερε και αυτό στην κουβέντα. Ή τον πετάς τώρα το γλυκούλι, με κάνεις τέτοια. Ή ο κόουτς Μακράκης έχει ένα σύνολο και προσπαθεί να βγάλει από το σύνολο την άνοδο. Το λέω εγώ το είπα την άνοδο. Κανόνες. Αν και δεν το λέτε εσείς, εγώ λέω την άνοδο. Πάει, ανεβάζει τον πύχη ψηλά τώρα και με έχει αγχώσει τώρα, θα ιδρώσω. Ξαναπες την ερώτηση, δεν θυμάμαι. Ο Λάκας ήταν με τα γραφή αεροδρομίου. Όταν λες αεροδρομίου, γιατί ήρθανε με πλοίο τα παιδιά, δεν ξέρω τι εννοείς. Αλήθεια. Ψέματα δεν λέω ποτέ. Αυτή είναι η καινούργια φιλοσοφία της μου. Ήταν. Θα το σώσουμε κι αυτό. Δεν ήθελε Γόντι. Δεν ήθελε Γόντι. Double τώρα. Σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι είναι ο Γόντι εν τω μεταξύ. Πάλι καλά. Το ξέρω. Το ξέρω. Έξυπνο παιδί. Κανένα κανένα. Τέλο να μην το πω τώρα. Ο Λάκας είναι μεταγραφή Λιμανιού. Λιμανιού δεν είπαμε, αφού είναι και Ολυμπιακός δυστυχώς γι' αυτόν. Ήρθανε κανονικά. Κανονικά, ναι, κανονικά ήρθανε. Κανονικά από τον Πειραιά. Εγώ άρχισα μια μέρα. Μίλησε μου για τους νεοαποκτηθείς. Είσαι και εσύ βέβαια ένας νεοαποκτηθείς παίκτης. Τι θα σου πω για τα παιδιά. Πες μου, μίλησε μου έναν για τα παιδιά θέλω να μου πει. Ναι. Αν είναι καλά παιδιά είναι, τα είπαμε και πριν. Θέση, τι βλέψεις έχουν. Είναι ένα σκαλοπάτι το Ηράκλειο για τους περισσότερους. Εκτός τον αρχηγό που εντάξει. Που έχει ριζώσει δεν εδώ, μπορεί να φύγει δεν τώρα. Δεν ξεφορθούν ποτέ. Ναι, τελείως. Τα έχεις πει και εσύ. Εκτός να φύγουμε νύχτα από το νησί.
Για ποιον απόλυσες να σου πω πρώτα? Μίλησέ μου για το Στέλιο. Για το Στελάρα, ε. Ο Στελάρας είναι πίσω δίπλα από την κάμερα. Από τα πολύ καλά παιδιά. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες. Θέση. Θέση είναι πεντάρι προς τα έξω. Θυμίζει λίγο Σίγκλετον. Ωραίος. Αν θες να μιλήσουμε στη δικιά σου γλώσσα του Παναθηναϊκού. Στα πρώτα μου βήματα όταν έπαιζα μπάσκετ. Ξέρω, αυτή ρε, το έχω μάθει αυτό, ρε. Αυτή τη θέση. Pop-out πολύ δυνατό είχες. Πολύ καλός. Πολύ καλός στο. Μέσα κροκόδιλ, δεν μπαίναμε. Draft. Ναι. Πολύ δυνατός. Εντάξει, καλά ήσουν. Μίλησε μου για τον Λάκα. Θες να μου μιλήσεις γιατί το κόψες? Για τον Μποριόπουλο που λέγαμε πριν. Πού το συνάντησε τον Μποριόπουλο? Στι Σέρες, σπούδαζα. Εκεί σπούδαζε. Ναι. Εκεί ξέρει ότι έχουν όλη ειδικότητα. Μπάρμαν. Είναι δυνατό το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής φέτος? Είναι λίγο χαμηλότερο. Είναι αρκετά δυνατό. Τα έχει κάνει τα βαράκια του. Καλό είναι. Υπάρχουν 2-3 ομάδες που θα τρέξουν μπροστά και θα ακολουθήσετε οι άλλες ή είμαστε στις πρώτες ομάδες? Είμαστε για πρώτη τριάδα. Είμαστε για πρώτη τριάδα. Είμαστε. Το λες αυτό τη τιμία τώρα? Μην ξηγέσαι, γιατί εγώ ήθελα γόντι. Οπότε είμαστε. Θες να εξηγήσεις όλους αυτούς που μας βλέπουν που δεν ξέρουν ότι είναι γόντι να πεις? Μετά που λες κι εσύ. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά. Το πότε λίγο δεν ξέρω, έχει τελειώσει η εκπομπή μέχρι να τα πούμε. Έχουμε ακόμα χρόνο. Α, έχουμε. Στη μέχρι τώρα καριέρα σου. Την πολύ μεγάλη που είπαμε και πριν. 28 χρονών είσαι, έχεις ξεκινήσει, έχεις πάει εξωτερικό. Ιστορίες. Έχεις ξαναγυρίσει πίσω. Ξαναπήγες, ξαναήρθες. Ξαναπήγες, ξαναήρθες. Άρη, Α1, Α2, Β' Εθνική. Όχι, τι με τον Άρη, μην ρίξεις την ομάδα μου. Όχι με τον Άρη. Όχι με τον Άρη, γενικά τι έχεις παίξει. Γιατί το είπες λίγο έτσι περίεργα. Όχι, όχι, ο Άρης Α1 μόνο. Έτσι, μπράβο. Με τον Δράκο φέτος. Αυτό τώρα ξέρεις τι γίνεται, να βλέπεις το ταβάνι, σε παρακαλώ. Ταβάνι μας είναι μόνο ουρανός. Εκπαιδευμένοι είναι. Εντάξει, θα ρίξω εγώ ένα τώρα γιατί. Γι' αυτό είμαστε και στην ταράτσα. Ναι, έχω πουντιάσει λίγο τώρα με αυτά και με αυτά. Τι θα άλλαζες στην πορεία σου μέχρι τώρα? Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις μάλλον? Να σου πω διαφορετικά την ερώτηση. Αυτά που έχω διαλέξει εννοείς? Από αυτά που έχεις διαλέξει. Εκτός των όφη, καταλάβαμε, παρένθεση. Γενικά πρώτα στις επιλογές σου και στην οτροπία σου. Που πιστεύεις ότι τώρα θα είσαι ένα λίγο καλύτερος? Αν μπορείς να είσαι ένα καλύτερο. Δεν νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι, γιατί κάθε φορά την επιλογή που έκανα πίστευα ότι είναι καλύτερη δυνατή. Τώρα αν δικαιώθηκε, όχι, όλα εμπειρίες είναι. Και αν κάτι ήταν λάθος, με αυτά μαθαίνουμε. Αυτά σε βελτιώνουν νομίζω. Σε κάνουν καλύτερο. Ναι. Στην τελευταία προπόνηση, πριν έρθεις εδώ πέρα, πόσα σουτ έκανες και πόσα έβαλες? Στην τελευταία προπόνηση, επειδή δεν έκανα προπόνηση. Είσαι τραυματίας? Δεν μπορώ να το πούμε αυτό παρά έξω. Έκανα μόνο βολές. 94% ταπεινά. 94% βολές. Ναι. 94% δηλαδή. Εγώ σου λέω πραγματικό νούμερο. Μάλιστα. Κακό τα αστείο σου, πάμε στο επόμενο να το κόψουμε. Δεν είναι, πάμε. Κρύωσε ξαφνικά. Ευτυχώς βράζω ζακέτα εγώ. Πολύ καλή ζακέτα, να τα λέμε αυτά. Μίλησε μου λίγο, είπες ότι έχεις βρει μια καλή φιλοσοφία γενικά του οργανισμού του Ηρακλείου φέτος. Αυτά δεν ξέρω πότε τα είπα βέβαια, αλλά πριν λίγο τα είπες. Πες μου λίγο τι έχεις συναντήσει εδώ πέρα. Που δεν τα έχεις συναντήσει ίσως παλιότερα ή τα έχεις ξανασυναντήσει. Είναι από πάνω σας κάποιος, ας πούμε, υπάρχει προπονητικό team συνέχεια μαζί σας, φυσικοθεραπευτής, ιατρικό επιτελείο. Όλα είναι άψογα. Φαγητό, τζάμπα, όλα, διαμονή, ρε, τζάμπα, όλα. Τουίτα, τίποτα. Μπύρες, τζάμπα, φαγητά, τζάμπα, ιστορίες, όλα. Όλα. Ξηγείται ο πρόεδρος? Ξηγείται. Φέτος ο πρόεδρος είναι από το τμήμα τένις ή κάνω λάθος? Κάνεις λάθος. Είναι μπασκετικός καθαρά? Δεν έχω ιδέα. Τα λεφτά να μπαίνουνε? Όταν μπουν. Όταν μπουν. Και αν. Εντάξει, τώρα όπου να είναι πρέπει να πληρωθείτε λογικά. Έτσι λέμε. Δεν έχεις πάρει μπροστά επιταγή? Δεν μπορώ να σου πω. Και εδώ να είναι τόση ώρα, περίμενε λίγο. Είχαμε κάτι να θυμάσουμε. Πώς πάει? Δικό σου ήταν, ρε, τι πώς πάει? Το ξέρω το δικό σου, Δονάη, και τρομάζω. Δεν τρελώσαι, ούτε καν. Εγώ έχω δώσει. Επαγγελματίες είμαστε, έχω δώσει το κινητό μου. Έγινε, ρε. Αν 100 άτομα τώρα. Έρχουν και με δίνουνε. Έρθουν τώρα και σου ζητήσουν αυτόγραφο. Πόσοι πιστεύεις ότι θέλουν αυτόγραφο? Από μένα σένα ή από τον αδερφό μου? Και πόσο από τον αδερφό σου? Και 100 από τον αδερφό μου. Εγώ λοιπόν, το Μαργαδόρο παρακαλώ, που δεν είμαι σαν τους 100. Επιτέλους πετύχαμε τον 101, γιατί έχω βγει φωτογραφία για το Λευτέρη. Το 100 είμαι εγώ. Αυτή είναι επιτελή. Δεν θέλω να μου υπογράψεις το χαρά του Παναθηναϊκού. Δεν γράφει. Με την υπογραφή του αδερφού σου. Γιατί σίγουρα ξέρετε την πλαστογραφή, έλα. Να σου πω την αλήθεια ότι αυτός δεν γράφει. Πάλευα στον πίνακα μια ώρα πριν. Γράφει. Δεν γράφει. Μια ώρα τον κουνούσα. Τουκουτούκου θα έχει. Τι έβαινε, θα έχει. Να δείτε το κουμπί μας, δεν πειράζει.
Ένα αυτόγραφο παρακαλώ εδώ πέρα για τους θαυμαστές. Ναι. Απλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο να ξέρεις. Δεν μπορεί να υπογράψω έτσι κι αλλιώς. Να είσαι καλά. Να την πάρω και φέτος, δεν είχα μία να βάλω σπίτι μου. Ναι. Οπότε σε ευχαριστώ για το δώρο. Το στοίχημα να την άλλη, γιατί δεν είναι χορηγός μας. Να τους πάρω ένα τηλεφωνάκι να σας κάνω. Α, δεν είναι έτσι, αυτός είναι χορηγός δηλαδή. Ε. Α. Ο εξάστερος πάντα. Η Αντίντας είναι. Α, δεν είναι. Ευχαριστώ. Μπιπ. Κόψτε το παιδιά μετά στο μοντάζ. Αυτά. Πολύ ωραία. Και προχωράμε λίγο στο ψητό τώρα. Λίγο στο σφιχτό σε βλέπω όμως. Πάντα είμαι σοβαρός στη δουλειά σφιχτός, μου. Σφιχτός είπα, δεν είμαι σοβαρός. Ρεκόρ πόντος σου. Ναι. Αν θυμάσαι. Θυμάμαι, ναι. Ρεκόρ σε assist, σε κλεψίματα, σε rebound. Λοιπόν, πόντους. Φηβικό τελευταία χρονιά, 48. Σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε επαγγελματικό επίπεδο, 32. Χειροκρότημα. Παιδιά, 32. 32 έβαλε. Με πόσα τρίποντα, με πόσα τρίποντα. Δύο φορές το έχω κάνει το ίδιο ρεκόρ. Μία ήταν με 7 τρίποντα και μία με 5. 7, ναι, φτάνουν, εντάξει. Φτάνουν, λες να λέγα ψέματα, ε. Ασίστ. Ασίστ έχω κάνει 13 πέρσι. Δεν σπάς πέρσι στην Ελευσίνα. Όχι, πέρσι δεν έπεσε Ελευσίνα. Έχω λαργό. Στο χλαργό δεν σπάσει. Μην είχαν πάρει μόνο για πα, δεν είχε άλλη ελπίδα. Δεν προλάβαινε να τη στείλω. Κλεψίματα, θυμάσαι, rebound, καλά, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, δηλαδή, τώρα πόσα rebound θα πάρω, ένα 30 είμαι. Πάμε, επόμενο. Πώς διαχειρίζεται ένα παίκτη του. Τα φώτα δημοσιότητας. Του βεληνικού σου. Ναι. Μια μέρα που θα βάλει 5 στα 5 και την άλλη που έχει 0 στα 5. Στα 0 στα 5, στην επόμενη ακριβώς αγωνιστική. Το ίδιο πράγμα. Μετά. Πα να κάνει πάλι 5 στα 5. Την τρίτη. Δεν ήθελε τα 5 στα 5. Δεν ήθελε. Δεν ξέρω. Είπε αποκλείεται να έχει 0 στα 5 σε ένα αγώνα. Δεν ξέρει, άνθρωπος έχει ξέρει το νερό μου το καλό. Αποκλείεται. Πας δηλαδή την επόμενη φορά στο άλλο αγώνα, πάλι 5 στα 5. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 7 στα 7, προπόνηση κάνεις παραπάνω ή. Δεν κάνω παραπάνω. Είναι σαν το ποδήλατο, θεωρείς. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη ότι τον μπάσκετ είναι σαν το ποδήλατο. Γι' αυτό το κόψα από τα 20. Ποιο είναι ο αντίπαλο που έχει γλεντήσει περισσότερο, θέλω να πει. Ονομαστικά όμω. Που έχω γλεντήσει περισσότερο. Ναι, 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 σε όλα αυτά τα χρόνια σου. Είτε ήταν φέτος, ήταν πέρυσι, όχι εφηβικό, επαγγελματική κατηγορία. Καταλάβαμε, ρε, το πες μία, το πες δύο, φτάνει. Έλα. Δεν θυμάμαι, έχω κάνει πολλά γλέντια στη ζωή μου βράδυ. Οπότε δεν με ποιον έβαλες 32. Έχω βάλει με Πανιόνιο. Σε μάρκα, ρε, ο. Ο Shake it, bake it, make it, shake it. Ναι, Αμερικάνος και νοτικός. Πολύ δυνατός. Με ελληνικό διαβατήριο. Και ποιος σε έχει γλεντήσει περισσότερο, θέλω να μου πεις. Ποιος με έχει γλεντήσει. Ανοιχτά, ανοιχτά όμως. Κάτσε να σκεφτώ τώρα, γιατί με έχουν γλεντήσει και πολύ. Ποιος με έχει γλεντήσει. Και αυτή είναι πολύ τώρα. Πού να πρωτοδιαλέξεις, δεν ξέρω. Είσαι αυτό δηλαδή που θα βάλω 30, αλλά θα φάω και 30, αλλά μετά μένει. Όχι, θα βάλω 30 και θα φάω 31 είμαι. Ναι. Αλλά μετά βγαίνει και έρεσε το Ηράκλειο που χωρίζει 30 πόντους. Γιατί έγινε, ποιος πάμε θα... μετά. Τα μικρά γράμματα ποιος θα διαβάζει. Μετά το βράδυ. Μετά, στη θάλασσα, βουτιά, ξέρεις. Πιγκουινάκια. Όταν κερδίζετε, βγαίνετε σαν ομάδα, σωστά. Εντάξει, έτσι λέμε. Βγαίνετε να διασκεδάσετε, βγαίνετε για φαγητό, σας πάει η ομάδα κάπου. Βγαίνουμε πρώτα για φαγητό, να έρθουμε έτοιμοι. Ναι. Και μετά πάμε για ύπνο. Στους αγώνες trash talking κάνεις. Αυτό την ειδικότητα την έχει άλλο συμπαίκτη μου. Είναι εδώ τώρα. Είναι εδώ. Μπορούμε να τον παρουσιάσουμε λίγο γιατί είναι ο trash talker. Ο trash talker. Αν θέλει να εμφανιστεί. Ο πατέρας της ομάδας. Αυτός. Ο Ιωάννης Ολιανός. Ο μπαμπάς. Ο αρχηγός. Ο μπαμπάς. Ο αρχηγός. Είναι μάστερ του είδους. Το trash talking να πούμε και για τις γιαγιάδες που μας βλέπουν, γιατί συνήθως τέτοιες μας βλέπουν. Αυτό το έχω κλέψει από την Ανδριανή. Γέλιο τώρα. Είναι όταν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ένα αστείο δεν έχει πετύχει παρεμπιπτόντως. Όχι, όχι, είναι αστείο αυτό, θα καταλάβεις μετά όταν βγει. Άμα το φτιάξουμε έτσι, καλά, χαίρο πολύ, εντάξει. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μιλάει ο αμυντικός στον επιθετικό, προσπαθεί να σε ενευριάσει. Και του λέει: πού θα φάμε το βράδυ, τι θα κάνουμε, ναι, πού θα πάμε, μάνες, γυναίκες, αδερφές, δεν είναι τίποτα. Αλλά βγαίνει ο Μποχωρής από τα screen, τάκ μέσα. Εντάξει, κάποιο κάνει τη δουλειά τη μία, κάποιο κάνει την άλλη. Να τα κάνουμε τα δύο. Το χλατσώνει. Δεν χάνω, λέγεται, δεν είναι τίποτα. Δεν χάνει. Σε όλου αυτού που μα παρακολουθούν, θέλω να μου πει αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήρθε ένα επισκέπτη. Θέλω να μου πεις για ποιο λόγο ξυρίζετε εσείς οι μπασκετμπολίστες στα πόδια σας. Αλήθεια τώρα. Μπορεί να είναι για την ομορφιά, μπορεί να είναι επειδή σας βοηθάνε στο τρέξιμο. Δεν ξέρω. Όταν πέφτε να πιάσετε μια μπάλα να γλιστρήσετε στο παρκέ. Γιατί τα ξυρίζετε. Δεν ξέρω. Εσύ τα ξυρίζεις. Όχι, αφού σου λέω δεν ξέρω.
Άμα ήξερα, θα ταξίριζα. Ποιο ταξίριζε από την ομάδα? Ποιο δεν ταξίριζε εκτό από σένα, βασικά, να κάνω αλλιώ την ερώτηση. Πάρα πολύ ταξίριζε. Αλήθεια. Βεβαίω. Μπράβο, έχει περάσει μόδα δηλαδή. Έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω. Τότε που σταμάτησα τον μπάσκετ, στα 20. Κολάν, γιατί φοράτε? Γιατί μπορεί να χρειάζεται να βουτήξουμε. Ω εδώ πέρα. Δεν φοράω τέτοιο. Συνήθως το φοράνε για το κρύο, φαντάζομαι. Για το κρύο. Ναι. Ούτε αγώνα, πούμε, δεν το φοράω. Κολλάνε μέχρι τα χέρια ως εδώ, γιατί τα φοράτε? Ρε Θανάς, για το κρύο. Τι το φοράνε? Για το κρύο. Δεν είναι δύσκολο. Σκίδινε, έχει κάνει ποτέ? Πού να κάνει σκίδι, σε νησί. Καλά, κάνει σκίδι. Μέχρι να πα στο ψιλορίτη, εσύ θα έχει πει 10 ραγιέ. Πάμε. Θε και σκι. Τρομάρα σου. Ο Λιανός τώρα που έχει γίνει πατέρας, να μιλήσουμε λίγο και στους παίκτες σου. Έχει γίνει πιο όριμο στο παιχνίδι του? Στο παιχνίδι με το μωρό. Στο παιχνίδι, το μπάσκετ που παίζετε. Τι σχέση έχει ότι γίνει πατέρας? Μήπως τον έχει οριμάσει όλο αυτό? Και στο αγωνιστικό κομμάτι. Ήταν όριμο ήδη. Το έχει αυτό, η οριμότητα του χαρακτήριζε. Ήταν από τα πολύ δυνατά του. Ναι, ναι, ναι. Το όριμο παιχνίδι του. Και όλο το όριμο, όλο. Το ότι κουρεύτηκε. Έγινε πολύ ωραίο παιδί. Αυτό μόνο? Δεν έχασε τη δύναμη που λένε τώρα κακή δυναμική. Ο Σαμσόν είναι. Αυτό να μου πει. Τον παρότρινε εγώ να κουρευτεί, γιατί είναι πιο μοντελέ τώρα. Αν μας αρέσει, μπορείς να το ζυγίσεις. Φαίνεσαι πάντως ότι είσαι σπουδαγμένο παιδί. Έχεις σπουδάσει κάτι? Τίποτα. Το είχες παρατήσει στο σχολείο λόγω του μπάσκετ, επειδή ήσουν καλός? Τεχνικό δικτύο έχω τελειώσει. Έχουμε πει σε αυτό. Πού? Πρέπει να πάω και δεν τα πας καλά μετά. Ναι. Δεν θυμάμαι πολύ. Θεσσαλονίκη. Ναι. Και? Τώρα τα δίχτυα γίνονται μόνα τους. Οπότε δεν χρειάζομαι. Πολύ καλή σχολή. Τσάμπα την έκανα. Πολύ καλή επιλογή. Με ποιον προπονητή στα τόσα χρόνια καριέρα σου, θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν όλοι όσοι μας βλέπουν. Τι θες να κάνω, ότι είμαι μεγάλος? 28 χρόνια είσαι. Τι να καταλάβουν δηλαδή, έτσι που το λες. Με ποιον προπονητή τα έχεις πάει καλύτερα και με ποιον χειρότερα στην πορεία σου μέχρι τώρα? Εσύ με ποιον τα έχεις πάει καλύτερα? Με τον Κοτς Μαρκράκη. 15 χρόνια. Χειρότερα μάθαμε με ποιον, εκεί στις Σέρες. Δύσκολα να έκοψε τον μπάσκετ. Δεν στο κόψαν οι Σέρες. Οι Σέρες μου το κόψαν. Τότε οι Σέρες μου το κόψαν. Ήταν η ειδικότητα. Μετά ήταν όλα τα άλλα. Ναι. Μετά ήρθαν τα άλλα. Για πες μου, ποιος ήταν ο χειρότερος? Ναι. Το καλύτερος. Καλύτερος προπονητής που έχει προπονήσει μέχρι στιγμής, εκτός τον φετινό που σίγουρα είναι καλύτερος. Με διαφορά, γιατί είμαστε και αντικειμενικοί και δεν είμαστε. Ναι. Έξυπνα παιδιά μέσα από τα μαλάκια. Σωστό γι' αυτό. Και ποιος είναι ο χειρότερος? Τι δονάει ρε συνέχεια, ρε. Τίποτα, τίποτα. Το έχεις βάλει το κινητό. Χειρότερο δεν είχα. Από όλους κάτι μαθαίνεις. Από όλους κάτι μαθαίνεις. Ναι. Άμα. Σε ψάχνουν να πούμε, τρως άλλος την παντόφλα τρώει, άλλος γελάει. Άλλος πίνει, άλλος μεθάει. Έχεις δει το βοηθό σου προπονητή να παίζει μπάσκετ? Έχω παίξει και αντίπαλος. Να τον προπονεί ο συμπαίκτης του Πετράκης? Και αυτό το έχω δει. Θεωρείς ότι είναι καλός, καλύτερος μάλλον στο μπάσκετ από ότι βοηθός προπονητής ο Γιάννος? Συνέχισε λίγο την ερώτηση, δεν κατάλαβα. Ο Αλέξης Πετράκης είναι καλύτερος προπονητής από ότι παίχτης? Αυτός είναι παρόμοια η θέση που παίζει. Είναι playmaker, είναι προπονητής του γηπέδου, βγαίνει λίγο στην γραμμή πιο έξω, το ίδιο πράγμα κάνει. Δεν είναι και διαφορά. Για ποιο λόγο συνήθως οι προπονητές είναι παιδιά που δεν έχουν παίξει υψηλές θέσεις? Δηλαδή πεντάρια, τεσσάρια, πολύ σπάνια βλέπουμε ένα προπονητή. Συνήθως είναι playmaker, ήταν διάρκεια. Σκέψου εσύ τι θέση έπαιζες. Ναι, αλλά εγώ είμαι προπονητής. Πού? Στο Αλάγνη. Είδες που γελάς και μόνος. Γελάω επειδή το περίμενες. Μα ακόμα δεν το πιστεύω ότι είσαι προπονητής. Αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς. Δεν σε χάλασε. Εντάξει, αλλά πλάκα. Έλα, αλλά καλό ήταν. Άντε, πάμε. Είπες και ένα καλό όλο το βράδυ. Ξενυχτάμε τώρα, τζάμπα. Έχουμε και πρωινή αύριο. Τι ώρα κάνετε την πρωινή προπονητή? Παρασκευή, τι ώρα κάνουμε? Παρασκευή, καλά λέει. Πέμπτη βγαίνει. Τι έγινε, μπερδευτήκαμε! Είσαι μεγάλο πρόσωπο. Είσαι μεγάλο πρόσωπο. Του γλέτησε. Λάθο το είπε, λάθο, αλλά του γλέτησε. Του γλέτησε. Πρωινή, ρε, αύριο θα πάω. Αύριο, Παρασκευή θα πα. Τι παρά. 9. Και ο Θεό βοηθό. Ωραία. Όλο αυτό, τώρα να περάσουμε λίγο αλλού θέλω. Όλο αυτό που έχει γίνει με τον Νίκο τον Παπά. Ναι. Θε να μου πει δύο λόγια γι' αυτό? Παίρνει κάποια θέση, όχι δημόσια. Ναι, μόνο είναι κάποια θέση. Μας, ρε, εντάξει, έχει ζήγιο. Ποια είναι η γνώμη σου? Ξέρει καταρχήν τι έχει γίνει, φαντάζομαι. Ναι, το γνωρίζω. Πιστεύω ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να προκαλεί εκτό γήπεδου. Μπορεί μέσα στο γήπεδο να δείχνει αυτό που θε, είτε αδικήσει είτε όχι, και να τελειώνει εκεί. Εννοεί τα Instagram και όλα αυτά που έκανε. Μέσα στο γήπεδο, μετά το τρίποντο που έβαλε με τη Φενέρ. Για μένα αυτό ήταν πάλι... λάθος η αντίδρασή του. Απλά μπορούσε να ασχοληθεί, έκανε κάτι πολύ, πολύ μεγάλο σου. Τα άλλοι τον ονειρεύονται μια ζωή να το βάλουν και μπορούσε να απολαύσει τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να τη χαλάσει τη στιγμή. Χωρίς λόγο. Φαινόταν, σκεφτόταν κάτι τέτοιο το μεταξύ να το βάλει. Να...
Από μέσα από την ομάδα έχεις κάποια πληροφορία με τον παπά, τι γίνεται γενικά με την ομάδα του Παναθηναϊκού? Καμία πληροφορία. Τίποτα, ε? Ναι. Με τον αδερφό σου μιλάτε? Ποτέ. Ο αδερφός, να θυμίσουμε, είναι ο Λευτέρης Μποχωρίδης που παίζει στον Παναθηναϊκό. Έτσι νομίζω. Δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι μαζί μας και ήρθες εσύ. Έτσι έγινε. Πώς τον βλέπεις τον μικρό σου αδερφό? Θα καταφέρει, πιστεύεις, το όνειρό του, όποιο και είναι αυτό, ή το έχει καταφέρει ήδη? Πιστεύω το καταφέρει. Και προχωράει. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του. Πιστεύω το καταφέρει. Διάβασα σε μια συνέντευξη του παλιότερη ότι εσένα έβλεπε και μπήκε στο μπάσκετ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έπαιζε, έκανε ταϊκβοντό παλιότερα? Ναι, έχει μαύρη ζώνη. Πότε μιλάς πολλά, γιατί. Δεν ξέρω. Τι να έρθει αυτό εδώ πέρα, φαντάζομαι καμιά Αθηναία θα έχει μπλέξει. Και αυτό η Ρακλιώτησα. Το νησί είναι δύσκολο, τι να κάνει, δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Ε? Είναι περίεργο το νησί. Εσύ που δεν έχει φύγει από εδώ, ξέρω. Έχω σπουδάσει, Σέρες, Χωριόπουλος. Αυτό πήγα σπουδάσει. Ο γνωστός. Είσαι υπέρ. Όχι. Με παίχτες μικρής ηλικίας να κάνουν αυτό που έκανε και ο αδερφός σου, να πάνε στο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, γιατί αυτές οι δύο κυρίως είναι οι ομάδες. Μην βλέπεις εσύ που πήγες στο εξωτερικό. Ναι, άλογο, εντάξει. Τσεσεκά. Ήταν και τα λεφτά πολλά τότε. Άστο, άλλο. Με το τσουβάλι τα περνάμε. Ναι. Να πάνε σε αυτές τις ομάδες που λογικό θα είναι, φαντάζομαι, κατά κάποιο τρόπο να έχουν μικρότερο ρόλο, ή να πάνε σε κάποιο Άρη, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο, πολλές καλές ομάδες πάλι ιστορικές, ναι, να παίζουν περισσότερο με λιγότερα χρήματα. Ή η πορεία δείχνει? Νομίζω ότι είναι θέμα συγκυριών και τύχης. Δηλαδή, μπορεί να πας ακόμη και στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, και να τύχει να μην παίξεις, είτε γιατί έπεσε ένα προπονητή περίεργο. Μπορεί να τύχει στον Ολυμπιακό να πας και να, ή στον Παναθηναϊκό που λες, και να παίζεις πεντάδα. Είναι και λίγο θέμα. Όπως έγινε με τους μικρούς με τον Ίφκοβιτς, ας πούμε, που ναι, τους έβαλε. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό και λάθος. Νομίζω πιο σημαντικό είναι που μπορείς να βρεις ένα ρόλο και να σε βοηθήσουν. Και οι συγκυρίες και η τύχη, δηλαδή, μου λες. Θέλει πολύ τύχη. Εσύ δεν είσαι τυχερός που αλλάζεις κάθε χρόνο ομάδα? Εγώ είμαι τυχερός που αλλάζω κάθε χρόνο ομάδα. Δεν θα ρωτήσεις γιατί? Όχι. Εντάξει, δεν σου πω. Με αποστόμωση. Άμα θες, είχα καλύτερη απάντηση. Για ποιο λόγο είσαι τυχερός? Δεν θα μάθεις τώρα. Το Halloween το γιόρτασες την προηγούμενη εβδομάδα? Να περάσουμε σε πιο έτσι ανάλαβες ερωτήσεις. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Με κάλυψες. Αν κατάλαβες, δεν την απάντησα. Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Ελληνικό μπάσκετ. Παλιότερα, τότε που ξεκινούσες και εσύ να παίζεις, ναι, ήταν από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ίσως και το καλύτερο. Κάποια εποχή, κάποια στιγμή. Η εποχή δεν θυμάμαι αυτή, βέβαια, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί τότε που ήσουν 10 χρονών, 15, πώς είχε, 12 χρονών. 28 το έχεις τάσει, πάμε, συνέχισε. Ναι. Θα ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο, πιστεύεις, στο ελληνικό μπάσκετ, μπορεί να τα καταφέρει? Αν ναι, πώς? Θα σου γράψω 6 νούμερα, τι? Η δικιά σου άποψη. Τι, δεν είμαι medium, δεν μπορώ να ξέρω τι. Α, γίνει. Μόνο ένας medium μπορεί να το κρίνει. Δεν ξέρω, θες να μας πεις εσύ αν θα φτάσει. Εμένα η δουλειά μου είναι να ρωτάω και εσύ να απαντάς. Τι έγινε τώρα? Άμα θέλω. Η φωτσάρα που παίζει τώρα πήγε πάλι στον Ελυσιακό, τι έχεις να πεις? Δεν ξέρω. Όχι. Δεν σου άρεσε αυτή η κίνηση? Δεν ξέρω, σου είπα. Τι εννοείς δεν ξέρεις? Αυτή είναι η απάντησή μου, εσύ ρωτάς, εγώ απαντάω. Είναι ο Γιαννάκης ο πιο αδικημένος, καλύτερος όλων των εποχών Έλληνας παίκτης? Όχι. Θες κάτι άλλο? Τι ακριβώς είναι? Δεν είναι αδικημένος. Α, δεν είναι αδικημένος. Όχι. Κατάλαβες γιατί το είπα, βέβαια, έτσι. Γιατί έπεσε την εποχή του Γκάλι τότε. Μάλλον. Οπότε λογικό να μην είσαι αδικημένος. Έπεσε την εποχή του Γκάλι. Τι να κάνουμε. Και άλλοι παίζουν την εποχή του Τζόρνταν. Δεν είναι αδικημένοι. Έχει ζήγιο. Αποστομωτικός ο Νίκος Μποχωρίδης. Δεν σου χρόνια και πολλά πολλά. Παρακαλώ. Τζόρνταν, Κόμπι Μπράιαντ ή Λεμπρόν Τζέιμς? Τι προτιμάς εσύ και ποιος είναι ο καλύτερος? Κόμπι Μπράιαντ προτιμάω εγώ. Και εγώ συμφωνώ. Θα συμφωνήσω με την κοινή γνώμη, αφού περισσότεροι λένε αυτό, ότι είναι ο Τζόρνταν. Οπότε πας με τη μάζα κι εσύ, έτσι? Όχι, δεν συμφωνώ. Μου είπες ποιος θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος. Μου είπες ποιος μου αρέσει εμένα και ποιος είναι ο καλύτερος. Ναι. Να τις ερωτήσεις, ξαναδιάβαστε. Όχι, όχι. Σο... εντάξει, τέλος. Επόμενο. Καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών της Ελλάδας. Με Έλληνες παίκτες. Αυτό νομίζει με αναλυτή βγήκε. Δεν ξέρω να σου πω πέντε παίκτες απ' έξω. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι καλύτεροι? Ας πούμε, στο νούμερο 1 θα βάλεις τον Διαμαντίδη. Λέω εγώ. Στο νούμερο 2 τον Γκάλι. Στο νούμερο 3. Δεν θα βάζω στο 2 τον Γκάλι. Στον Άσο το βάλεις. Στον Άσο το βάλω. Δεν το βάλω. Ναι. Θα σε σπάσω και λίγο. Και στο νούμερο 2. Το Σπανούλι. Το Σπανούλι. Γελάνε και οι πέτρες. Γιατί γελάνε οι πέτρες? Έτσι με ρώτησες. Συμφωνώ, δικιά σου. Είναι... όχι, γιατί γελάνε οι πέτρες, είπες. Ερωτήσεις κανένα, δεν άλλες απαντήσεις. Στο νούμερο 3.
Α, βάλω Διαμαντίδη. Α, κάνεις δικιά σου πεντάδα. Μ' αρέσει, ναι. μ' αρέσει αυτό. Νούμερο 4, Τσαρτσαρή, φαντάζομαι. Θα βάζα το Φώτση. Το Φώτση. Για να φαντάζεσαι. Και στο νούμερο 5, Λάζαρο Παπαδόπουλο. Θα βάζα τον... Βουγιούκα. Το Βουγιούκα. Ναι. Για αυτούς που μας βλέπουν και δεν γνωρίζουν, ο Βουγιούκας είναι ένα παιδί που είναι 30 χρόνων, παίζει τώρα στον Παναθηναϊκό φέτος. Μια χαρά. Ο Ιαν. Αρχηγός του Παναθηναϊκού. Αρχηγός, άλλο και αυτό. Αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεν έχει άλλο και αυτό. Για NBA δεν θα σε ρωτήσω καθόλου και θα σου κάνω 5 ερωτήσεις ανά θέση με 2 παίκτες σε κάθε θέση να μου πεις τον καλύτερο. Λίγο μπασκετικά να το πάμε, τελειώνουμε όπου να είναι, άμα βιάζεσαι. Βέβαια, κουράστηκα, ρε. Για Άσο, Διαμαντίδη, Γιαννάκη θέλω να μου πεις. Δεν βάζω τον Γκάλι για ευνόητους λόγους. Δεν ήταν άσος. Για... Δεν το βάζω γιατί είναι πάνω. Κερδίζει, είναι σαν ναι, το τσίτα. Όπου και να μπει. Χάνεται. Να το ξέρει. Όπου και να μπει. Συμφωνώ. Διαμαντίδης ή Γιαννάκης, για Άσο. Διαμαντίδης. Για Διάρη, Σπανούλη ή για Σκεβίτσιους. Σου λέω παίκτες που έχουν παίξει και στην Ελλάδα. Ναι, έρθα να σπάμε. Στο 3, τώρα εδώ. Εδώ οι απόψεις δίστανται. Απόψεις δίστανται. Εγώ θα σου πω τώρα. Πες μου, Αντετοκούμπο. Το Θανάση θα μου πει. Το Γιάννη. Ναι. Ή Ντέγιαν Ποντίρογκα. Σύμφωνα με το όπως σκέφτεσαι εσύ την ομάδα. Ντέγιαν Ποντίρογκα τώρα, δεν ξέρω. Θα ήταν η Ρωσιλία να πει. Ο Γιάννης είναι καλός για το NBA, δεν ξέρω τώρα, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πολύ καλά τα λες. Τσαρτσαρίσει πριν στο 4. Δεν μπορεί να είμαι αντικειμενικός. Θα πεις πριν τεζί. Θα πω Τσαρτσαρί. Και στο πεντάρι θα έβαζες Λάζαρο Παπαδόπουλο ή Βράγκοβιτς. Βράγκοβιτς. Ναι. Το πήρε στο ευρωπαϊκό. Συγχαρητήρια. Και χωρίς τέτοιο μπάτζετ που ρίξα, που να μην το πάρω. Και τώρα που λες για μπάτζετ, αν είσαι ένα πρόεδρος μιας ομάδας και μπορείς να πάρεις όποιον παίκτη θέλεις. Ναι. Πες μου μια ομάδα που θα έκανες που πιστεύεις ότι θα διεκδικήσει η Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, κύπελο. Αν ήμουν πρόεδρος, πρώτον δεν θα μπαίνα σε ομάδα και είχα λεφτά. Ξεκινάμε με αυτό. Ωραία. Πες ότι μπαίνεις στην ομάδα, φέρνονται έτσι συγκυρίες και μπαίνεις σε μια ομάδα. Με ξεγελάνε. Ναι. Θες να σου φτιάξω τι, δεκάδα. Την καλύτερη ομάδα για εσένα. Ναι. Δεκάδα, 10 παίκτες να μου πεις. Ναι. Που θα έπαιρνε στην ομάδα σου. Επόμενη ερώτηση. Ωραία. Πρόσφατα έμαθα. Ότι βασικά, όχι πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα μετά την νίκη με την Ελευσίνα, έμαθα ότι όλη η ομάδα πριν που έπαιζε για καλό κλίμα και όλα αυτά, ναι. Όλη η ομάδα βγήκε να γιορτάσει αυτή την νίκη για φαγητό και μετά πήγαν να πιούν μια μπύρα τα παιδιά. Μια μπύρα τώρα, εντάξει. Ούτε να κρατηθεί δεν μπορεί, ούτε τα προσχήματα. Και εσύ έκατσε. Και έβλεπε ταινία. Όχι ταινία, μην ξηγείσαι. Σειρά. Ωραία. Αυτό. Έβλεπε σειρά. Θες να πω και τη σειρά, να δεις λίγο και αλήθεια. Πες τη σειρά. Prison Break. Έχουμε φάει ένα μικρό σκάλαμα. Κάθε Πέμπτη, 10 η ώρα Prison Break στο Crete TV λοιπόν, από τον πρώτο κύκλο ξεκινάμε. Τσούκου, 11 και μισή, ψηλή κουβέντα. Είσαι παντοφλάγιας. Είσαι. Μικρός όμως, δεν μπορείς να το κρύψεις. Μην το χοντρένουμε τώρα τόσο πολύ. Αλλού το κινητό βάρος σε μια ώρα. Τηλεόραση γενικά παρακολουθείς. Βλέπεις τηλεόραση βασικά. Βλέπω. Ή σειρές. Τα βλέπεις. Πάντα. Απ' όλα, Έχω χρόνο να σκοτώσω. Τους συναδέλφους μου από τη Θεσσαλονίκη, Κανάκη και Αρναούτογλου, τους βλέπεις. Όχι. Όχι, Τι να κάνω, τους δω. Εννοώ τις εκπομπές που κάνανε. Δεν υπάρχει. Μετά από σένα είναι το χάος. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς τους βλέπεις απέναντι σε μένα ή εμένα απέναντι σε αυτούς. Δεν τους βλέπω απέναντι σε σένα. Δεν μπορώ. Τώρα πλέον τέλος. Δεν μπορώ. Γιατί πια τέλος. Εσύ θες και γόντι έτσι όπως το πας. Γόντι. Θα φτάσουμε εκεί. Θα τα πούμε λίγο μετά αυτά. Δεν θέλω να μπαίνουμε πιο νωρίς. Πάμε. Επόμενη ερώτηση. Ελεύθερο χρόνο που μας είπες έχεις, τι άλλο κάνεις σε ελεύθερο χρόνο. Ένας παίκτης που παίζει μπάσκετ στη Β' Εθνική στο Ηράκλειο της Κρήτης, τι άλλο μπορεί να κάνει. Πέρα τις προπονήσεις όλη μέρα, τις σκληρές πρωινές, μεσημεριανές. Ναι, αυτές είναι οι μεσημεριανές, οι δύσκολες. Μεσημέρι βάρη, πρωί προπόνηση, σουτάκι, χαλάρωμα, ναι. Βράδυ τακτική. Έχω γύρω στις 2 ώρες ελεύθερες για τον εαυτό μου μέσα στη μέρα τίποτα. Τι προλαβαίνεις να κάνεις. Βαριά ένα καφέ με πολύ ζόρι. Πάρα πολύ ζόρι όμως, όχι δηλαδή. Και αυτό επειδή με παρακαλάνε, σε παρακαλώ, έλα. Survivor θα πήγαινες. Όχι, δεν πήγαινα. Αν πήγαινες. Δεν θα πήγαινα, σου δεν θα πήγαινες. Κάποιο ταλέντο άλλο έχεις εκτός από τον μπάσκετ. Ναι. Ποιο. Μπορώ να επιβιώσω παντού. Αλήθεια το λες αυτό. Βεβαίως. Άρα θα πήγαινε Survivor. Όχι. Μα δεν θα πήγαινε Survivor. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αιτιολόγησέ μου το λίγο, γιατί μπορείς να επιβιώσεις παντού. Έτσι έμαθα, έτσι μεγάλωσα. Μεγάλωσες δύσκολα. Ταπεινά, φτωχά.
Και με έδαινε ο πατέρας μου πολύ μικρό. Επειδή ήταν Παλαιστής. Και Παλαιστής να μην ήταν πάλι μπροστά. Έκανε προπόνηση πάνω σας. Και στους δύο. Τέτοια, και στους δύο τους έβγαινε μαζί. Έχει κάποια διάκριση ο πατέρας του πάλι. Είχε. Δεν είναι τους πολύ περίεργους βασικά. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη. Ωραία, σταματώ να ρωτάω. Διάκριτα. Πόσες σελίδες έχεις, ρε. Τέλος, τελειώνουμε. Ούτε σχολείο δεν έχω κάτι τόσο. Τι μουσική ακούς, θέλω να μου πεις. Τα πάντα. Με τι μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Ή δεν μπαίνεις με μουσική. Δεν θα σου λέγα μπαίνω, αλλά δεν γίνονταν στο πω τώρα. Θα το φτιάξουμε αυτό στο μοντέρ. Θέλω να το μοντέρ. Ή μπει, πώς θα το κάνεις. Δεν βάζουμε μπει, έχουμε δικό μας τρόπο. Θέλω να μου πεις τον τρόπο που το φτιάξεις. Θα το δεις. Δεν θα συνεχίσω άμα δεν μου πεις, όχι. Θα μου πεις τώρα. Να σου πω. Δεν μπορώ να σου πει. Δεν θα ξαναμιλήσω, θα σταματήσω να μιλάω. Μπαίνει γκρι τώρα, όποιοι μας παρακολουθούν το έχουν δει ήδη. Το έχεις δει και εσύ. Α, αυτό το ίδιο θα κάνεις με τους άλλους που έχω δει. Α, ωραίο αυτό, ρε. Πες το να καταλάβουμε. Κριτικά τραγούδια ακούς. Μ' αρέσουν. Θα κάνεις κριτικό γάμο ή θα ανέβεις πάνω να παντρευτείτε. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω πάει. Άμα θες, μπορείς να μην απαντήσεις. Έτσι αλλιώς δεν είναι εδώ πέρα. Σωστό. Θα το δει, βέβαια. Τι, ναι, δεν θα το δει, φαντάζομαι. Ναι, και εγώ δεν θα πει τίποτα. Ό,τι θέλει το κορίτσι μου, ωραία. Θέλει το κορίτσι. Τίμιος, παντελονάτος, αντρική απόφαση. Απλά τα πράγματα. Στέλιο, έχεις κοιμηθεί πίσω. Όχι, τελειώνουμε που να είναι. Δεν είναι τον αφήνεται αυτόν πολύ. Τελειώνουμε που να είναι. Αφήσα πιανού παίχτηκε στο δωμάτιο ως μικρός. Κανένας. Αλήθεια. Τους Βατζενέγκερ είχαμε σου κάνει. Ο αδερφός σου είχε αφήσα, εσένα. Στο ίδιο δωμάτιο μέναμε. Πάνω κάτω ή δεξιά-αριστερά τα κρεβάτια. Πάνω κάτω, κουκέτα. Και εσύ από πάνω φαντάζομαι. Εγώ κάτω. Αλήθεια. Είχα πέσει μικρός και φοβόμουν. Γιατί γέλα, σοβαρά το είπα. Γι' αυτό επιβιώνεις παντού και αυτά που λες, ε. Όχι γι' αυτό, αλλά δεν θα μάθεις γιατί. Ήσουν και πριν 3 χρόνια και είναι από τις τελευταίες ερωτήσεις αυτές. Σε βλέπω επειδή είσαι ανήσυχος. Και στο λέω. Κουράστηκα. Ήσουν και πριν 3 χρόνια στο Ηράκλειο, έχει ζήσει στο Ηράκλειο. Πολύ ωραία πόλη. Πώς σου φαίνεται η πόλη μας. Πολύ ωραία, έχει ωραία πολυοδομία. Δεν χάνεσαι εύκολα. Καθαριότητα. Είστε γενικά πολύ ανεπτυγμένο περιβάλλον. Καλό νησί. Ναι. Και στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν φτάσει, μυρίζει ο θερμαϊκός. Εντάξει, θαλασσίτσα μυρίζει. Τι εννοείς. Δεν είναι θάλασσα αυτό που έχετε εκεί πέρα. Εντάξει, κατά ψέματα εδώ. Έχει άλλα τόσα καλά. Κάτι κάστρα έχει να πα. Πολυοδομία, δεν χάνεις το δρόμο, πας ευθεία, δεν πας σε στενό αδιέξοδο. Εντάξει, είναι κάποια διαφορά, δεν είναι τίποτα. Τι θα έφερε, θα τα μάθεις δηλαδή, αυτά όταν βγεις. Στην πόλη μας, δηλαδή, θα έφερε την πολυοδομία από τη Θεσσαλονίκη, τι θα άλλαζε. Από τη Θεσσαλονίκη δεν φέρνω τίποτα. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Είναι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Θα καταλάβεις αυτά, άμα πας και Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Θα μάθεις. Αν μάθεις, πάρε με τηλεφωνάκι και σου δείξω. Πολύ γύρω. Πολύ δυνατό. Έχουμε εργοστάσιο με ελιές εκεί. Δικό σας. Τα ξαδέρφια μου. Αλήθεια. Έχετε ελιές εκεί πάνω. Χαλκιδική φημίζει για τις ελιές. Το ξέρε, ε. Όχι, πάμε. Μονά, έπαιζες μικρός. Δεν με παίζανε. Πλακωνόμουν. Θα σε ρωτήσω, θα σου κάνω ένα μικρό κουιζάκι. Θα σε ρωτάω όρους στη μονά και θα μου πεις τι σημαίνει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μου το επιτρέπεις. Τώρα σου είπα, δεν έπαιζα. Έβλεπες τους άλλους. Άντε, τι έβλεπα, κάνεις ερωτήσεις με τους όρους στα μονά. Για να μάθουν και αυτοί που μας βλέπουν τώρα. Μήπως μάθω κι εγώ. Μήπως μάθεις κι εσύ και παίξεις κανένα μονό κάποια στιγμή. Να μας μάθεις εσύ που έχεις παίξει μπάσκετ. Πολύ τι καλό. Είναι η άκοφτη. Αυτή που δεν κόβεται, είναι η πρώτη πάσα. Η πρώτη ελεύθερη πάσα. Είμαστε, ελεύθερη πάσα. Εσείς τη λέγατε ελεύθερη πάνω. Άκοφτη, ξέρω εγώ. Δεν κόβεται, άκοφτη, ναι. Άκοφτη. Ελεύθερη. Άκοφτη, ναι, μωρέ. Ό,τι θες εσύ. Τι είναι το χλατσοτό. Το γνωστό ασάλιωτο. Τι είναι το ασάλιωτο. Ή αλλιώς καμινάδα. Καμινάδα, ε. Α, σ' άρεσε καμιναδίτσα, ε. Χωσέ Επικουλίνο Ορτίθ. Πολύ δυνατό. Αν σου λέει κάτι αυτό. Πολύ καλό παίχτη. Περτορίκο, ναρκωτικά τώρα, όπλα και τέτοια. 52 χρονών. Άκλαυτο. Στους πόσους πόντους τελείωνε ένα μονό. Εμείς τελειώναμε στα 21. Στα 21? Έτσι λέγαμε. Στα 11, 21, 31 δηλαδή. Κάπως 21 έτσι, μόνο. Καθαρά 21. 21. Στις 31 πόσες φορές έπρεπε να χτυπήσει την μπάλα κάτω. Μία, δύο ή τρεις. Ή δεν έπαιξε 31. Βραζιλιάνικο το λέγαμε. Βραζιλιάνικο, σε πρόλαβα. Δύο φορές. Τι είναι η Παρθένα. Μάλλον αυτός που έχασε χωρίς να βάλει γκολ. Καλάθι μπάσκετ παίζεις. Εντάξει, και γκολ το λες. Άμα δεν έχεις βάλει καλάθι, ναι. Σαν γκολ είναι. Πόσους πόντους μετρούσε το τρίποντο στο μονό. Δύο. Τα λέμε τώρα, σου φαίνονται απλά. Μερικοί τα βλέπουν και δεν. Καλά, να μάθεις και εσύ σιγά-σιγά. Πάμε, σιγά-σιγά. Τι ήταν το BDB. Ήταν το πρώτο σουτ που κάνεις για ποια ομάδα θα έχει την μπάλα. Και άμα το βάλεις, παίρνεις εσύ την μπάλα, με το χάσεις, παίρνει η αντίπαλη. Κάπου, το λογικό είναι αυτό. Και τι φορούσες για να ξεχωρίσεις από τις άλλες ομάδες. Έπαιζα γυμνός από πάνω. Ωραίος. Μόνο εσύ τι κατάλαβες αμέσως. Και εγώ το κατάλαβα. Εσύ τι να καταλάβεις, γυμνός αποκλείεται να παίζεις. Αποκλείεται. Εντάξει. Παλιά έπαιζα. Ναι, ρε. Μέχρι τα 20.
Το μέλλον σου πού το βλέπεις και πού? Αν μπορείς να μας απαντήσεις κάτι τέτοιο. Είναι νωρίς τη χρονιά ακόμα. Το βλέπω για Ηράκλειο το μέλλον. Θες κάτι παραπάνω, τι να σου πω? Όντως. Γιατί πλάκα λες να σου κάνω? Τόσο σοβαρά δεν μιλάμε. Πολύ σοβαρά μιλάμε. Α, μπράβο, δεν με τα αλλάζεις τώρα. Είτε ανέβει η ομάδα, είτε πέσει, είτε έχει μικρότερους στόχους και αυτά, μένει σε Ηράκλειο. Είναι ακαντέμι, ρε βραδιάτικο, ρε. Πες ρε, αγόρι μου, κάτω, δεν ξέρω να σου δείξω εγώ την ερώτηση. Μπορεί να δείξω, σε παρακαλώ, μπορεί να δείξω. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Είμαστε καλά, κάτσε εδώ. Είτε ανέβει η ομάδα, είτε ανέβει, μπορείς να ρωτήσεις, ας πούμε, τι θα έκανες. Πιο καλή ερώτηση. Αν ανέβει η ομάδα, τι θα έκανες. Αν ανέβει η ομάδα, τι θα έκανες. Το σταυρό μου να με κρατήσουν. Αλήθεια. Τι ψέματα σου έχω πει εγώ ποτέ. Ίσως μια ζακέτα. Νόμιζα ότι ήσουν ένα πιο καλό παίχτη, παιδί μου, δεν θα έχει πρόβλημα. Σε καλή ομάδα ήρθα. Να περάσει μπασκέτα, παρακαλώ, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Λοιπόν, να δω τώρα πως έχει το παιχνίδι. Πρώτο δεν με ρωτήσα, θέλω να παίξω. Θα παίξουμε, είσαι σε μια θέλω ή δεν θέλω. Ναι. Άκου πως έχει το παιχνίδι. Θα το κάνουμε, δεν θα πιάσει και μετά το κάνουμε κανονικά. Καλά, ρώτα με λίγο πως θα το κάνεις. Ναι. Καλά, για την μπασκέτα εσύ, για την μπάλα. Εντάξει. Λοιπόν, καλά, άμα όλοι, την κουνάς, θα πέσουν όλοι, μάπες. Μην κουνάς κανένα μπασκέτα. Περίμενε. Καλά. Σε όλες τις εκπομπές που θα πήγαινες, ναι. Αν σε καλέσει κάποιος άλλος, αν σε καλούσε. Με έχουν καλέσει, δεν έχω πάει, κάτι επιλογή σου είπα πριν, μην τα ξαναλέμε, αναλώνεις. Θα σε βάζα να κάνεις σουτάκια στην μπασκέτα, μην κάνεις ακόμα, περίμενε. Ξαναλάξτε. Εμείς λοιπόν, σαν πρωτοποριακή εκπομπή, νέα πράγματα στην τηλεόραση, ναι. Θα έχουμε εδώ την μπάλα στημένη και θα προσπαθήσεις να βάλεις την μπασκέτα μέσα. Τι λες, πολύ δυνατό. Άμα τη φάσω κεφάλι όμως. Εδώ είναι η μπάλα, άμα τη φάσω το κεφάλι δεν πέσει αύριο. Εσύ θα τη φάσω κι εγώ. Τι θες να πετάξω την μπασκετά. Την μπασκετά πρέπει να έρθει έτσι. Δες. Τι θες, να έτσι να έρθει. Όχι, ανάποδα θα την έχεις. Αυτό πήγα να κάνω. Έτσι και πρέπει να έρθει έτσι. Οπ, χλάτς. Πάμε. Πας καλά, ρε. Φέρε λίγο την μπάλα να σου δείξω κάτι. Φέρε λίγο. Μια προσπάθεια κάνε. Φέρε λίγο την μπάλα. Για κάνε εσύ την προσπάθεια να δω. Από περιέργεια πώς θα τη στείλουμε. Κάτι έτσι. Έτσι θες. Ναι. Το έχεις προβαρεί. Όχι. Κάμε να σπάσει κανένα χέρι. Πού το σκύλο. Καταλαβες. Έλα, πάμε. Έχεις 10 5 προσπάθειες. Θα σπάσεις για λύση πασκέτα κάποια στιγμή. Τι 10 προσπάθειες. 5 προσπάθειες. 5. Πόπο τώρα και να πει. Έλα. Θες να κάτσεις πιο πίσω, να νιώσεις άνετα. Θες να πω να τη ρίξω από εκεί, τι. Σαν να πίνεις ένα ποτήρι νερό, πιστεύω είναι για σένα αυτό τώρα. Ένα ποτήρι εκεί μπορούσες να πεις. Ναι. 0-1. Να ξέρω ότι άμα τσατσού μπορείς να πετάξω στο κεφάλι. Έλα, πίτσα τη, σε παρακαλώ. Wow. Ένα στα δύο. Θες και τα άλλα. Ναι. Μία φορά μπήκε, δεν μπορώ να το κόψω. Έλα. Πολύ καλός. Άμα σε γίζα κουνάς το χέρι. Άλλες δύο. Άμα σε γίζα κουνάς το χέρι. Δεν το κουνάω, δεν το έχω σταθερό. Φοβάμαι να το πετάξω το κεφάλι. 2-3. 2-4. 2-4 και μια τελευταία. Και ο Θεός βοηθός. Μια τελευταία, παιχάρα μου. 3-5. Είσαι πάρα πολύ καλός. Και τώρα έρθει η σειρά μου. Επειδή αυτό είναι πολύ απλό, θα κάνω εγώ σουτάκια. Πάλι θα χάσεις. Ένα. Πού να την αμαχθείς, πήγαινε την έτσι. 1-2. Εγώ θα ήθελα να σε βοηθήσω να κερδίσεις, που είναι αλήθεια, γιατί έτσι κι αλλιώς το έχεις κόψει. Τελευταίο αυτό και κλείνουμε. Το έχασα επίτηδες. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε τον Νίκο Μποχωρίδη που ήταν μαζί μας. Άστα αυτά εκεί πέρα. Άστο εκεί. Εδώ. Άστο εκεί. Εκεί, Έλα να κλείσουμε την εκπομπή όμορφα όπως ξεκινήσαμε. Σας ευχόμαστε να πετύχετε τους στόχους σας λοιπόν. Κάθε Κυριακή στο γήπεδο, Κυριακή παρακυριακή, 2 ωράκια, 5 ώρα. Πάντα σχεδόν παίζεται, γι' αυτό το λέω 5 ώρα. Αυτό, κάτι άλλο θες να προσθέσεις εσύ, τι είναι ο Γκόντι. Να καλέσουμε και τα παιδιά που ήρθαν μαζί μας. Παρακαλώ, να έρθουμε μαζί, στον καναπέ να κλείσουμε όλοι μαζί. Αν νομίζει να την γλιτώσουνε. Έλα. Είδατε ότι τα απεξήλθα, σας έβγαλα στο πρόσωπο. Καλώς ήρθατε. Εδώ πέρα είναι πολύ καλύτερο το πλάνο, όπως έχετε καταλάβει. Στη μέση είναι ο αρχηγός μας. Που καθόταν στο ροζ μαξιλάρι, μπορούμε να δείξουμε και το μαξιλάρι να ξέρουν λίγο σε τι συνθήκες. Πέτα το λίγο το μαξιλάρι να το δείτε. Πέτα το μία έτσι. Πέτα τα πιάνε. Εντάξει, μην έχουμε προβλήματα, παιδιά. Ήρεμα. Τα ράτσα μας δεν πέφτει κάτω. Τα ράτσα μας, άμα φύγει από κάτω, δεν πιάνει κανείς. Θα πάω εγώ να το πάρω μετά. Λοιπόν. Έτσι με το ροζ μαξιλαράκι.
Βασικό πεντάρι. Τεσάρι. Όχι πεντάρι. Γλυκό χέρι, βασικό τεσάρι. Βασικό αντικατάστατο, εντάξει. Βασικό playmaker. Εμένα τα πάμε, δεν ξαναλέμε για μένα. Δεν είμαι playmaker. Πες μου δύο λόγια για το Στέλιο, δύο λόγια για τον Γιάννη, να κλείσουμε έτσι. Να πω και για τους δύο μαζί βασικά. Και για τους δύο μαζί. Ότι νιώθω πολύ τυχερός με συμπαίκτες τους. Πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μαγική. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά. Άντε, άντε να προσθέσετε κάτι εσείς που δεν το είπε ο Νίκος. Πλησίασε το. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Παίζετε μαζί στον Όφη από ό,τι κατάλαβα. Γιάννη, εσύ. Για να πει που έχει δει. Να θίγει ο Γιάννη. Κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο για να πει. Τον έχω καλά, τον έχω. Τι να πω, εγώ τελευταία φορά που είμαι με τον Νίκο σε καναπέ. Έπιασα παιδί. Έκανε παιδί. Να το μάθω, ναι. Οπότε ό,τι θέλετε, έρχομαι σε καναπέ. Παιδιά, όπω χρειάζεται κάτι, μπορώ να κοιμηθώ στον καναπέ σα. Άντε λοιπόν και στην Α1 θα ευχηθούμε εμεί. Α, τα κάνει τώρα τα λέει ωραία. Και αυτό ήταν κυρίε και κύριοι. Κανονικό κλείσιμο. Αυτό ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τρεις μεγάλους αστέρες του Ηρακλείου που ήταν μαζί μας απόψε. Με τον μεγαλύτερο, τον αρχηγό και τον γλυκό σου τα παίξω. Το γλυκό σου. Τα είπαμε για τους στόχους, εντάξει, δεν τα ξαναλέμε. Δεν τα ξαναλέμε, έχει γίνει κουραστικό τώρα. Τόσο μπάσκετ. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, κάθε Πέμπτη, 11:30 στο Cree TV πλέον. Για το Cree TV. Άνθρωπο, για να δείξει πόσο πολύ αγαπάς το σωματείο που είσαι φέτος. Θέλω να μου πεις το Ηράκλειο ΟΑΑ. Τι σημαίνει το ΟΑΑ? Για να σε δω τώρα. Πόσο καλός είσαι. Εγώ περιμένω, έχουμε χρόνο. Κάτσε λίγο. Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε πολύ χρόνο. Το πρώτο είναι όμιλος. Έλα ρε φίλε μου. Το εύκολο. Το άλλο θα είναι. Μπορεί το... να ήταν οργανισμός. Το ΟΑΑ εμείς αλλιώς το έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Α, στη Θεσσαλονίκη. Είσαι στο Ηράκλειο στην Εγώ Κρήτη. Εγώ από εκεί είμαι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τι σημαίνει το ΟΑΑ στο Ηράκλειο? Στα Θεσσαλονίκη μπορώ να σου πω. Πες μου στα Θεσσαλονίκη. Είναι τα βαριά τα δύο που κουδουνάνε άμα τα κουνάς. Από το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επανεπιστροφή. Και εκεί που νιώθω μαύρο χάλι, με ένα τηλέφωνο σου